Στο στάδιο βρέθηκαν περίπου 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Θα ακούμε ταυτόχρονα και τον Βασίλη Κωνσταντίνο, οπότε θέλει να σχολιάσει κάτι πάνω στην εικόνα. Ανάμεσά τους ήταν και περίπου 150 φίλοι του Ηρακλή. Κάποιοι ταξίδεψαν από Θεσσαλονίκη, κάποιοι ζουν μόνιμα στην Αθήνα. Βλέπετε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. 4-4-2 με τον Μάτζιο και τον Σαλπιγκίδη να είναι οι δύο επιθετικοί. Ο διαιτητής ο κύριος Κωνσταντινέας και η σύνθεση του Ηρακλή με ένα 4-4-1-1 με τον Κονέ να παίζει πίσω από το μοναδικό προθυμένο, τον Κίκο Ρατόν, τον Ισπανό. Πρώτες στιγμές στο παιχνίδι με τον Σαλπιγκίδη να προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Καραγκούνη και τον Ήλσον. Ωραία πάσα του Σαλπιγκίδη για τον Καραγκούνη που θα γυρίσει για τον Γκάμπριελ, η τρίπλα. Το σουτ θα φύγει λίγο έξω από την εστία του Κοβαλεύσκη. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτς με τον Βραζιλιάνο τον Γκάμπριελ, ο οποίος απέφυγε ωραία τον Ντιέ. Εδώ ο Ηρακλής με τον Φερνάντο Μαρκέζ ήταν πολύ επικίνδυνος. Θα βγάλει μια σέντρα, η μπάλα θα περάσει ανάμεσα από τα πόδια του Κίκο Ρατόν. Ο Ηρακλής κάνει την μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς για να ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς. Και είναι νωρίς το 8 λεπτό. Η ευκαιρία αυτή για τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά άρχισε να επιβάλλει το ρυθμό του στον αγωνιστικό χώρο. Εξαιρετική προσποίηση από τον Γκάμπριελ. Ο Σαλπιγκίδης θα κάνει μια σέντρα σου. Το Κοβαλεύσκι, ο Πολωνός τερματοφύλακας, έμπειρος, θα πετάξει την μπάλα πλάγια. Ξανά η σέντρα σουτ από τον Σαλπιγκίδη. Ο Ηρακλής που μέχρι πριν από αυτό το παιχνίδι μετρούσε μόνο μία νίκη ως φιλοξενούμενος του Παναθηναϊκού και αυτή πολύ μακριά το 1979. Ένα ακόμα σουτ από τον Γκάμπριελ, η μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω από την εστία του Κοβαλεύσκη. Εδώ ο Καραγκούνης θα πέσει στο χόρτο από το μαρκάρισμα του Μπούρμπου. Δεν είναι κάτι. Ο κ. Κωνσταντινέας μάλιστα θα βγάλει κίτρινη κάρτα στον Καραγκούνη για θεωρεί θέατρο. Θεωρεί ότι είναι θέατρο. Ξανά τη φάση, στο χόρτο πηγαίνει το πόδι του αμυντικού του Ηρακλή. Πάντα στο 0-0. Οι παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Αποστολίδη, στους πάγκους και των δύο ομάδων. Κεφαλιά από τον Κατσαμπή που είχε προωθηθεί σε αυτή τη στιγμένη φάση στον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή. Μπάλα θα φύγει μακριά από την εστία. Εδώ θα χάσει ο Παπαζαχαρίας τον Σαλπιγκίδη. Το σούτ αδύναμο. Μπάλα να πήδησε και στο χόρτο. Δεν ευνηδιάστηκε ο Κοβαλεύσκη. Παναθηναϊκός που ήταν συνέχεια μπροστά, περιορίζοντας τον Ηρακλή σε παθητικό ρόλο στο πρώτο ημίχρονο. Μία σέντρα του Καραγκούνη που για λίγο ήρθε από τη δεξιά πλευρά. Ο Σαλπιγκίδης έπιασε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτη. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία. Πράσινοι που αγωνίστηκαν ακριβώς με την ενδεκάδα που έπαιξαν κόντρα στη Βέρντερ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και έχουμε φτάσει στο 32 από την καταπληκτική σέντρα του Καραγκούνη. Ο Μάτζιος. Δείτε ξανά η σέντρα με το δεξί από τον Καραγκούνη. Από την ίδια πλευρά σου τύρι που έγινε και στο παιχνίδι με τη Βέρντερ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τα δεξιά δηλαδή, αυτή τη φορά δεν την έβγαλε ο Γκάμπριελ. Η σέντρα την έβγαλε ο Καραγκούνης. Κεφαλιά στην πορεία του Μάτζιου, περίπου ένα ίδιο γκολ. Περίπου. Αδράνησε ο Μπούρμπος, δεν κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας. Άφησε όλο το χώρο. Δείτε από πίσω του είναι ο Μπούρμπος. Στον Μάτζιο να σηκωθεί, να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Ήθελε τέλεια κεφαλιά εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει καθόλου ο Κοβαλεύσκι. Ο Παναθηναϊκός έψαξε και το δεύτερο γκολ με τον Γκάμπριελ και τον Μάτζιο συνέχεια. Από τους καλύτερους παίκτες. Ο Γκάμπριελ ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και σήμερα, Βασίλη. Και σήμερα. Παίζοντας στα δεξί χαφ. Είδατε ξανά τη φάση εδώ. Ο Μάτζιος ήταν εκτεθειμένος σε θέση offside που δεν είδε ο βοηθός του. Άλλωστε το πλασέ του έφυγε έξω. Εδώ πολύ ωραία προσποίηση του Μάτζιου για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Ποιος καθυστέρησε λίγο. Αλλά συνέχεια έβγαλε μια πολύ καλή κάθετη πάσα για τον Σαλπιγκίδη, ο οποίος δεν γύρισε για τον Μάτζιο, ο οποίος περίμενε στο ύψος της μικρής περιοχής, θέλησε να νικήσει τον Κοβαλεύσκι στην κλειστή του γωνία. Πολλές φορές ο Σαλπιγκίδης την γυρίζει. Απλώς εκεί πέρα εκβίασε τη φάση. Και εδώ θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ζιλμπέρτο Σίλβα στα αποδυτήρια με ένα πρόβλημα, αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι. Ο Ανδρέας Ίβαντσιτ στη θέση του. Ο Παναθηναϊκός δεν άλλαξε σύστημα παρά μόνο στη πρόσωπα. Μέση τον έβαλε τον Ίβαντσιτ. Ο Ίβαντσιτ έπαιξε αριστερά και πέρασε τον Καραγκούνη στον άξονα. Mm-hmm. Έφυγε ο Καραγκούνη από τα πλάγια, πέρασε στον άξονα και πήγε ο Ίβαντσιτ να αγωνιστεί σε θέση αριστερού χαφ. Χρειάστηκε να παίξει αριστερό μπακ την Τετάρτη. Ναι, έπαιξε αριστερό μπακ, τώρα ήταν πιο μπροστά. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός έπαιξε πιο επιθετικά. Βέβαια. Στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Ίβαντσιτ. Κάτι την προηγούμενη φάση με τον Μαρκές, ο Τζόρβας στην κλειστή του γωνία απομάκρυνε. Εδώ ο Καραγκούνης θα βγάλει για τον Γκάμπριελ που είδε τον Ήλισον που ήταν έξω από την περιοχή. Το σούτ από τον Σουηδό, μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Ο Ηρακλής δεν έχει καταφέρει να βγει απειλητικά πολλές φορές. Είδατε νωρίτερα την ευκαιρία που έχασε με τον Μαρκές. Εδώ η αλλαγή
έξω ο Γκαρσία στη θέση του Μάρτος. Αυτό σημαίνει την απελευθέρωση του Παπαστεριανού, ο οποίος έπαιζε σε θέση ανασταλτικού μέσου. Έβαλε τον Παπαστεριανό ο Πεντράθα πίσω από τον Κικορατών. Εδώ η σέντρα, ο Παπαστεριανός θα εκμεταλλευτεί την κακή απομάκρυνση της μπάλας από τον Σαριέγη. Δεν επιτρέπεται ένα center back του Παναθηναϊκού, ας πούμε, με τόσο μεγάλη πείρα να κάνει τόσο κακή εκτίμηση της φάσης. Και πόσα πράγματα γίνονται, Βασίλη Κωνσταντίνο, για να μπει αυτόν τον κόλλο. Σαριέγκη διώχνει πάνω στο Βίντρα. Η μπάλα φτάνει στον παίχτη του Ηρακλή, ο οποίος σουτάει, η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Βίντρα και αλλάζει πορεία. Όλα αυτά γίνονται σε πόσα λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν ωραία προσπάθεια του Γιαννούλη. 100%. Ναι, γιατί με τις αλλαγές, ας πούμε, τις εσωτερικές τις οποίες έκανε ο προπονητής του Ηρακλή, μπέρδεψε λίγο τους κεντρώους του Παναθηναϊκού και τους ανάγκασε να αποπροσανατολιστούν. Είδατε ότι μπάλα βρήκε και στο πόδι του Βίντρα. Του Βίντρα, ναι. Ξαναβρήκε, ναι. Λίγο πορεία. Εδώ Νίνι θα μπει στη θέση του Καραγκούνη στο 63. Και αμέσως μετά στο 64, στο 62 μπήκε τον γκολ του Ηρακλή. Ισοφάριση. Δύο λεπτά αργότερα ο Κίκο Ρατών θα πετύχει τον γκολ από την προσπάθεια του Παπαστεριανού. Είναι μέσα και στα δύο γκολ ο μέσος του Ηρακλή. Και λάθος έξοδο του Τζόρβα. Εδώ δεν Βασίλη, θα κάνει λάθος έξοδο. Ναι, λάθος. Έχει βγει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει λόγος. Από τη στιγμή που πηγαίνει και ο Βίντρα πάνω στην μπάλα. Ο Βίντρα όταν η μπάλα είναι στον αέρα. Έτσι, γιατί αν είναι χαμηλά η μπάλα, έχει δικαίωμα να βγει ο τερματοφύλακας. Όταν η μπάλα είναι στον αέρα. Βλέπετε με το στήθος ο Κίκο Ρατών θα πετύχει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. 2-1 στο 64 για τον Ηράκλη. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πίεσε όσο μπορούσε. Εδώ με τον Νίνι θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία και συνέχεια ο Σαλπικίδης δεν θα μπορέσει να τη στείλει στα δίχτυα. Βλέπω τα συγχαρητήρια στον Κοβαλεύσκη από τον Γιαννούλη. Πρώτη προσπάθεια από τον Μάτζο. Δεύτερη προσπάθεια από τον Νίνι. Και ο Σαλπικίδης θα στείλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και μία ακόμα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Έξω ο Νίλσον στη θέση του Ρουκάβινα, ο οποίος πήγε να παίξει πίσω από τους δύο επιθετικούς. Στέλνοντας τον Νίνι δεξιά. Εδώ η πρώτη πολύ καλή κάθετη πάσα. Ο Σαλπικίδης θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Άφησε ο Κωνσταντινέας το παιχνίδι να συνεχιστεί. Δεν είπε στην αντίληψή του κάποια παράβαση. Δείτε, εδώ βάζουν και οι δύο τα χέρια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ο Κοβαλέσκι θα βγει. Α, μας πει ο Παναγιώτης Βαρούγας. Ναι. Τον πρόεδρο, υπενθυμίζω τη γραβάτα του πρόεδρου σε λίγο. Εδώ η δεύτερη εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Ρουκάβινα για τον Μάτζι, ο οποίος θα γυρίσει στο ύψος περιοχής για τον Σαλπικίδη. Πλασέ του δεν είναι καλό σε κενή εστία, αφού ο Κοβαλεύσκι είχε βγει πάνω στον Μάτζιο. Ένα φάουλ του Ιβαντσιτς. Ο Κοβαλεύσκι θα μπλοκάρει. Εδώ όμως ο κ. Κωνσταντινέας θα βγάλει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στον Μπούρμπο. Διαμαρτύρεται. Ο κ. Κωνσταντινέας την έβγαλε για τράβηγμα πριν από την εκτέλεση του φάουλ μέσα στην περιοχή. Γιατί αν είχε δώσει τράβηγμα την ώρα που παίζονταν η μπάλα, θα έπρεπε να δώσει πέναλτι. Έδωσε πριν εκτελεστεί. Και σφυρίξει πριν εκτελεστεί, έβγαλε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπούρμπο που αποβλήθηκε στο 84. Με 10 παίχτες ο Ηρακλής για τα τελευταία λεπτά, προσπαθώντας να κρατήσει τη νίκη, την πρώτη του στο πρωτάθλημα. Ο Ιβαντσιτς τη σέντρα, η κεφαλιά από το Ρουκάβινα. Ο Κοβαλεύσκι στη γωνία του θα πέσει και θα απομακρύνει σε κόρνερ. Ξανά η προσπάθεια από τον Αυστριακό, ο Ρουκάβινα. Έπιασε την κεφαλιά. Ο Κοβαλεύσκι, ίσως και με τη βοήθεια του δοκαριού εκεί, απομάκρυνε την μπάλα. Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Ηρακλής θα φύγει νικητής από το Ολυμπιακό Στάδιο, θα έρθει η πάσα του Νίνι για τον Σαλπικίδη. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Πολύ δύσκολο γκολ πάνω στην κίνηση. Θα νικήσει τον Κοβαλεύσκη, που έχω την εντύπωση ότι φυνδιάστηκε. Δεν περίμενε ότι ο Σαλπικίδης θα ενεργήσει έτσι. Θα σουτάρει δηλαδή με τη μία. Είδε ξανά. Και στον αέρα κιόλας. Πολύ δύσκολο γκολ από τον Σαλπικίδη. 2-2 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ ο Ρατών από μακριά θα προσπαθήσει να ευνηδιάσει τον Τζόρβα. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Δεν άλλαξε κάτι όμως μέχρι το τέλος. Ο Ηρακλής θα φύγει με ένα πολύτιμο βαθμό από τον Ολυμπιακό. Να σου πω κάτι, Σωτήρη, επειδή θα πάμε στις δηλώσεις τώρα.